Γεια σας φίλοι μου, Μάνγκο εδώ πέρα. Σήμερα με ένα unboxing. Ναι, θα το φέρω σε λίγο το κουτί. Απλώς ήθελα να πω μερικά πραγματάκια πρωτού ξεκινήσουμε. Για το τελευταίο βίντεο που ανοίξαμε, το Destiny 2 Collection Edition, ήθελα να πω ότι έγινε ένα μικρό λαθάκι με την τιμή. Έλεγα σε όλο το βίντεο σχεδόν ότι την πήρα για 81 ευρώ, αλλά αυτό δεν αληθεύει τελικά. Έγινε μαλακία γιατί είχα στο μυαλό μου μια άλλη Collection Edition που είχα πάρει για πραγματικά 81 ευρώ και την είχα όλη την ώρα στο μυαλό μου. Πρέπει να ήταν νομίζω η Dragon Ball 2 Xenoverse, αυτήν είχα πάρει 81 ευρώ και όχι την Destiny. Την Destiny 2 την πήραμε 151 ευρώ από το γαλλικό Amazon. Έγινε μαλακία, sorry, το είδα όταν ξαναείδα το βίντεο κι εγώ. Και έλεγα, γαμώ το, κάτσε 81 ευρώ την πήρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, έχω τόσες πολλές λίστες και δεν το κοίταξα. Απλώς ένα μικρό update για να ξέρετε πραγματικά και να μην νομίζετε ότι που 81 ευρώ, πολύ φτηνή. Όχι, ήταν 151. Άμα βάλουμε πάνω κάτω τα μεταφορικά μαζί, ένα δεκάρικο πες, επειδή ήταν και μεγάλο. 151 ευρώ βγήκε, ναι. Λοιπόν, αυτό το μικρό update για εσάς, να ξέρετε τι παίζει. Το επόμενο unbox που θα κάνουμε τώρα ήταν πραγματικά πολύ καλή τιμή. Το ξανακοίταξα για να μην πω πάλι μαλακία, θα βάλω και μια εικόνα από εδώ. Άμα έχω βέβαια. Βγήκε official 269,99. Μπόρεσα την πήρα από το, να δεις πως λέγεται, είναι ένα app αυτό για το κινητό, Spock, κάπως έτσι λέγεται νομίζω, και την πήρα για 100 ευρώ ήταν να την πάρω κανονικά, αλλά με έκανε κόνξη στο τέλος. Την έβαλε για μία μέρα για ένα κατοστάρικο και επειδή δεν μπορούσα να πάω την ίδια μέρα να την πάρω, γιατί έγραφε παρακαλώ αλλά να την πάρετε τώρα, θέλω σήμερα να την πουλήσω ένα κατοστάρικο, και τον έγραψα επειδή ήμουν και στη δουλειά. Να, δεν γίνεται εσύ να έρθω σήμερα, μπορώ αύριο. Λέει, να μα ήθελα να την πουλήσω σήμερα οπωσδήποτε για 100, ένα εικοσάρικο παραπάνω. Εγώ τον είπα κατευθείαν φέρε, επειδή πρόκειται για κάτι και limited κιόλας, κάτι πολύ εξαιρετικό. Βγήκε official 269,99, ναι. Ψέματα. Έτσι γράφει και η σελίδα. Πήκα, είδα. Ναι. Την πήραμε για 120 ευρώ. Έκδοση Xbox. Α, ναι. Sorry. Damn, son. Where'd you find this? Μυρίζει limited. Άγρια limited κιόλας. 30.000 κομμάτια έχουν βγει από ό,τι ξέρω. Είναι πραγματικά όμως η μοναδική έκδοση που κάθε φορά όταν μπαίνω σε κανένα eBay για να κοιτάξω τι παίζουμε τις τιμές, είναι πάντα εκεί, σε κάθε σελίδα, σε κάθε σελίδα τη βλέπεις. Η τιμή της βέβαια στο ίντερνετ δεν είναι διαφορετικά. Θα έλεγα μπορείτε να τη βρείτε μεταχειρισμένη, την έχω δει και για 180. Δημοπρασίες που έχω παρακολουθήσει επίσης πάλι στα 180 τελειώνει. Μπόρεσα την πήρα τώρα, μετά από ψέματα το παιδί με είπε, έβγαλε μόνο το steelbook και έβγαλε το παιχνίδι, το έπαιξε, το τερμάτισε και το ξαναέβαλε πίσω. Δεν έχει κάνει τίποτα, δηλαδή έχουμε τα DLC, αν υπάρχουν βέβαια δεν ξέρω, τα DLC, η φιγούρα είναι ακόμα μέσα, αν και πιστεύω πρέπει να την έβγαλε και αυτήν, γιατί στη φωτογραφία που είχε στο Spock η φιγούρα ήταν απ' έξω. Και καλά αυτό μόνο για να βγάλει φωτογραφία. Δεν πειράζει, θα δούμε μαζί τώρα τι παίζει, άμα είναι χτυπημένη τίποτα ή άμα λείπει κανένα κομματάκι. Όταν πήγα να την παραλάβω δεν την πολύ κοίταξα, ίσα ίσα που την άνοιξα για να κοιτάξω μέσα άμα είναι όλα κομπλέ. Αυτή η edition έκανε πραγματικά 269,99 και ήταν μέσα σε μερικά λεπτά sold out. Από ό,τι θυμάμαι γιατί την παρακολουθούσα. Δεν είχα όμως ποτέ σκοπό έτσι να την πάρω κατευθείαν. Το 2016 βγήκε, 31 το νομίζω. Ναι,
Παλιατζούρα. Εντάξει, όχι τόσο πολύ παλιά. Έχουμε και πιο παλιές. Ναι, 120 ευρώ. Εγώ πιστεύω, εντάξει, εφόσον στο ίντερνετ δεν πέφτει καθόλου τιμή, very good. Πολύ καλό buy. Ναι, ας ξεκινήσουμε. Συσκευασία, ok, μεγάλη. Θα γίνουμε ρεζίλες αυτό το βίντεο, επειδή πραγματικά δεν κάτσα να διαβάσω. Final Fantasy 15 είναι. Ναι. Αλλά τώρα ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, δεν έχω ιδέα. Είχα δει τότε τα τρέιλερ όταν ήταν να πρωτοβγεί. Μου άρεσε κάπως έτσι με τη φάση που είναι με το αμαξάκι εκεί σε ένα σημείο και πηγαίνουν. Αλλά προσωπικά δεν έχω δει gameplays, τίποτα. Το μοναδικό Final Fantasy που μπορώ να πω ότι πραγματικά ασχολήθηκα ήταν το 7. Κανένα άλλο. Εντάξει, πολύ λίγο το 8 αυτό ήταν. Αλλά με Final Fantasy, να πω την αλήθεια, δεν... Μόνο το 7 ήταν πραγματικά στο PlayStation 1 που ασχολήθηκα. Από εκεί και πέρα δεν έχω ιδέα τι παίζει με αυτή τη σειρά. Ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα μερικά Collector's Edition. Επίσης όμως και από το Official Store βγαίνουν πολύ ακριβά. Τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε. Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο, επειδή θυμάμαι το είχα βάλει εγώ πάνω-πάνω όταν το άνοιγα. Έχουμε εδώ πέρα πολύ όμορφα... Οπα, συγγνώμη, καρτούλα. Πρέπει να κοιτάω λίγο και το... Άνα, μπράβο, έτσι είμαστε τώρα. Μια καρτούλα, καρποστάλ. Είναι καινούργια πακεταρτισμένη. Θα την ανοίξω. Oh, very nice. Πάρετε εδώ. Εντάξει, έχουμε για τον Μπέουλα φωτιστικά. Εδώ ο τύπος, δεν ξέρω, το μαλλί του το βρίσκω έτσι κάπως λίγο emo. Εδώ πέρα άλλη μία. Sorry. Αυτό είναι το μάτο με το αμάξι. Βολτίτσα στην παραλία. Θέλω πραγματικά να μάθω πώς είναι το... Αυτό με το αμάξι. Το οδηγάς τώρα εσύ. Μπορείς να πηγαίνεις όπου θέλεις. Είναι open world. Είναι... Πρέπει να είναι open world νομίζω. Εδώ μια κάρχια. Με πόνες. Ωραία. Τι έχω εδώ τώρα. Δεν θέλει να ανοίξει. Με παιδεύει τώρα. Έλα μωρή λούγκρα. Μ' αρέσει που το προσέχω και όλα, αφού και αλλιώς σκουπίδια θα πάει. Αν και αυτή, αυτό το κουτί, μισό λίγο το κατεβάσω κάτω, αλλιώς δεν βλέπω να βγάζω άκρη εδώ. Και κάπως έτσι σκίστηκε. Εσύ σωστά το. Ε. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, μισό, να. Play Arts, λέει. Βγάζω εδώ τώρα αυτό το κουτάκι, είναι δύο. Έχουμε εδώ έτσι λίγο abstract art, θα έλεγα. Αχα, okay. Ανοίγει κάπως έτσι. Είναι σαν ντουλαπάκι. Και έχει ακριβώς τρία πράγματα μέσα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τέρμα πάνω. Steelbooky. Με... Τι έκανε ο τύπος, ρε. Το ξέρετε αυτό το περίφημο στικάκι που έχει πάντα εδώ πέρα μπροστά και μας βγάζει την Παναγία μέχρι να το βγάλουμε. Λοιπόν, ο τύπος το
Το ξεκόλλησε και το κόλλησε εκεί πέρα, το βλέπετε. Ένα είναι πάνω και ένα είναι κάτω. What the fuck. Τέλος πάντων, τι έχουμε εδώ μέσα. Εντάξει, το game είναι... Δηλαδή, edition είναι... Edition είναι στα γερμανικά, εντάξει, τίποτα σπουδαίο αυτό. Οπ, τι έχουμε εδώ. Exclusive. Αν μπορούμε να κάνουμε register το game. Α, season pass code. Μάλιστα. Αυτό εδώ έχουμε ένα όπλο μαζαμούνε, λέει. Κάμερα set. Μια πηγαίνουμε για ψάρεμα. Ένα travel πακέτο έχει, λέει. Και πώς λέγεται, για το αμάξι μας ένα skin. Ορίστε. Και γάμω τις κάμερες έχω. Support, support. Σκουπίδια. Δεν έχει δύο CD όμως. Εντάξει, μια φορά το game. Και εδώ πέρα γράφει Kings, Kings Lame. Κάπως έτσι. Μπορείτε. Και από αυτή τη μεριά. Ωραία. Πάει αυτό. Number 2. Brotherhood λέει. Τι γίνεται, παιδιά. 4 CD για ποιο λόγο. Final Fantasy. Α, soundtrack. Special soundtrack λέει εδώ και εδώ λέει Brotherhood το CD. Τι σημαίνει τώρα αυτό. 2 CD πάλι. Και από πίσω 2 άλλοι χαρακτήρες. Οκ. Δύο steelbook. Last one. Oh yeah. Artbooky. Μεγάλο artbooky. Αχα, οκ, εδώ τώρα ανοίγεις το έτσι. Και έχουμε το ίδιο art όπως είναι και εδώ πάνω. Μάλιστα. Για να δούμε τι παίζει τώρα. Artworks λέει εδώ πέρα πρώτο. Κάπως έτσι. Εδώ έχουμε μια νύφη. Εδώ παίζει πόλεμος. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται εδώ, βλέπω. Μάλιστα, είναι όλα σχεδόν. Τι σχεδόν. Δεν έχει μπλα μπλα, δεν βλέπω. Βλέπω εδώ πέρα τώρα τους χαρακτήρες. Ignis. Τι όνομα είναι αυτό ρε. Prompto. Οκ. Εδώ έχουμε την αμαξάρα μας. Θα μου πει τώρα ότι έχει και μάρκες από αυτοκίνητα μέσα, θες εδώ κάτω. Οι μαρκούλες από αμάξια θα είναι, ποιος ξέρει. Εδώ λίγο city art, building art. Δεν έχει, όχι, δεν έχει καθόλου. Είναι μόνο φωτογραφίες, εικόνες, ζωγραφισμένες. Εδώ βλέπω τώρα μερικά τερατάκια. Ναι. Και αυτό ήταν. Δεν έχει τίποτα να διαβάσουμε, μόνο να δούμε. Πολύ ωραία. Αυτό μπαίνει τώρα εδώ πέρα. Τέρμα κάτω στη θηκούλα του. Ας βάλουμε και αυτά εδώ πέρα. Και πάμε στο επόμενο κουτάκι μας. Είναι τούτο εδώ. Play Arts Action Figure.
Ultimate, λα λα λα. Και να τους ο δικός μας. Ορίστε, πάρτε μάτι. Πακεταρισμένο. Εδώ κάτω είναι η βάση. Βλέπω ότι είναι κιόλας ήδη ανοιχτό. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται το πήραμε μεταχειρισμένο light. Εντάξει, για 120 ευρώ. It's okay. Όπα. Πώς κουμπώνει, ρε. Α, έτσι κουμπώνει, sorry. Είμαι λίγο noob. Κάπως έτσι θα πιάνει αυτό τώρα το χαρακτήρα. Μάλιστα. Εντάξει. Easy φαίνεται. Για να δούμε τώρα πώς είναι η ποιότητα της φιγούρας. Αυτό πιστεύω το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω με το που την πιάσω. Το καταλάβω με το που την πιάσω. Λοιπόν, αδερφέ, για να δω να δούμε. Βαρύ. Λοιπόν, χέρια, μπράτσα, κεφάλι, πάει έτσι, πάνω κάτω. Very good. Τα πόδια επίσης μέχρι ένα σημείο. Okay. Έχουμε εδώ τώρα σπαθάκι και μία lunch. Έτσι λέγονται αυτά, lunch. Και άλλα δύο διαφορετικά set με χέρια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα τέτοιο που σου λέει πώς να το κάνεις. Εντάξει, τίποτα το σπουδαίο. Και αυτό ήτανε μάλλον. Τι μάλλον, τέλος, game over. Μια να δω τώρα λίγο μισό. Αυτός τώρα έτσι πιάνεται. Α, και από την πίσω βλέπω εδώ πέρα έχει έτσι ένα τέτοιο ώστε να διαλέξει πώς να στέκεται, δηλαδή μπροστά, πίσω, χαμηλά, ψηλά. Καλή μαγιά και αυτό. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το συναρμολογήσω εντελώς. Αυτός είναι ο τυπάς μας. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι να κάνουμε την ανάλυση μας. 269,99 official price, man. Πολλά, 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 πολλά. Από ποια θα μου πεις έχεις το hype FF, Final Fantasy. Ανεβαίνει η τιμούλα αυτόματα. Και εφόσον ήταν και κατευθείαν sold out, λογικό. Μέχρι σήμερα είπαμε οι τιμές για αυτή την έκδοση 180 ευρώ. Δύο steelbook. Ένα season pass. Το game. Πάνω κάτω. Μα είσαι και το hype Final Fantasy. Το βγάζει το... 80-90, μη σου πω ψέματα. Και 100 κιόλας. Αν είναι πραγματικά limited, αυτό δεν μας το λέει πουθενά. Σου λένε τώρα αυτοί 30.000. Ε, 30 είχαν πει 3. Όχι, 30 είναι, εγώ θυμάμαι. Έτσι το έχω στο μυαλό μου, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και 3.000. Αλλά εγώ πιστεύω 30.000 κομμάτια βγήκανε. Εδώ πάλι η ερώτηση είναι. Θυμάμαι το είχα πει και στο Mortal Kombat Edition.
Και εκεί είχαμε την καρτούλα όμως που έλεγε είναι limited. Το θυμάμαι, ναι. Είναι 30.000 τώρα σε κάθε έκδοση. Δηλαδή Xbox One 30.000 κομμάτια, PS4 30.000 κομμάτια, PC 30.000 κομμάτια. Ή είναι συνολικά για όλα 30.000 κομμάτια. Who knows. Δεν το ξέρουμε αυτό. Φιγούρα θα έλεγα, έτσι όπως ξέρω και αυτές τις φιγούρες, έτσι καμιά φορά σε, πώς λέγεται, σε comic stores και τέτοια, ένα 70. Εντάξει, πιστεύω άμα πήγαινε και το παιχνίδι καλά, επειδή δεν ακούω και τίποτα, άμα ήταν δηλαδή τώρα το 7 remake και ήταν ο άλλος ο χαρακτήρας εδώ, πιστεύω η τιμή θα πήγαινε κατά διαόλου. Δεν θυμάμαι και το όνομά του παναθεμάτων. Για το μέλλον πιστεύω θα μείνει σταθερή η τιμή. Ειδικά αυτά τα Final Fantasy μένουν σταθερά σε τιμές. Λοιπόν, να δω που θα σε βάλω σένα, δεν έχουμε και χώρο καμότο. So guys, χαλαρό unboxing αυτό από ό,τι κατάλαβα. Ευχαριστώ που ήσασταν μια φορά μαζί μου. Μην ξεχάσετε να περάσετε μια βόλτα από το Facebook group που έχω στο Greek Games Collectors, ή να περάσετε μια βόλτα από το Discord και να μιλήσουμε, αν θέλετε, για συλλεκτικές και όχι μόνο. Για το επόμενο unboxing έχω κανονίσει, έχω βάλει στο μυαλό μου να ανοίξω κάτι special που πήρα επίσης σε πολύ καλή τιμή για 34 ευρώ από το Amazon UK. Θα έχει να κάνει με ζόμπια, το έχω και εδώ δίπλα μου, έτσι στα γρήγορα να σας δείξω περί τίνος πρόκειται. Μισό, εδώ είμαστε, Dead Island. Εντάξει, μην φανταστείτε, είναι μόνο το remake. Δηλαδή έχουμε δύο παιχνιδάκια. Πολύ καλή τιμούλα. Πήρα και για ένα φιλαράκι μου μία. 34 ευρώ βγήκε συνολικά. Ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Αυτό θα είναι το επόμενο unboxing από το κόβο. Θα τα πούμε σύντομα. Άμα δεν θέλετε να χάσετε το unboxing που θα γίνει, κάντε ένα sub. Αυτά από μένα. Τα λέμε σύντομα. I'm out. Κλείνω. Σβήνω. Choose your destiny while you look back. Πάτα ένα εικονίδιο άμα θες να δεις ένα άλλο unboxing ή θα ένα let's play. Έλα όμως λίγο σβέλτα γιατί βιαζόμαστε, έχουμε και δουλειές να κάνουμε, φιλαράκι. Καλά το πας, έλα με το βελάκι προς τα πάνω, αυτό, πάτα. Δεν πάτησες τίποτα, ε. Get over here!